κρισιμότητα των εκλογών στις 6 Μαΐου δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Τρεις είναι οι ουσιαστικά διαφορετικές εναλλακτικές προτάσεις στο κρίσιμο ερώτημα για την έξοδο από την κρίση του χρέους και τη δημοσιονομική προσαρμογή. Απ' τη μια έχουμε την πρόταση των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για απαρέγκλητη εφαρμογή του μνημονίου. Από την άλλη, την πρόταση για ανατροπή του μνημονίου και αποχώρηση από τη Δανειακή Σύμβαση, πρόταση που στηρίζεται από το ΚΚΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και εθνικιστικές δυνάμεις της δεξιάς. Η πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι ουσιαστικά διαφορετική και τεκμηριωμένη και αναφέρεται στον αγώνα εντός της Ευρωζώνης για την ανάπτυξη, ενός σχεδίου άμεσων αλλαγών με διαφορετικό πολιτικό περιεχόμενο και τροποποίησης του συμφωνημένου πλαισίου. Στόχος μας είναι η δημοσιονομική προσαρμογή με την οικονομία ζωντανή και την κοινωνία όρθια. Η παραμονή στο ευρώ και ο δίκαιος επιμερισμός τόσο των βαρών της κρίσης όσο και των ωφελιών που θα προκύψουν από την προσδοκόμενη ανάπτυξη. Με αυτούς τους στόχους και για να προωθήσουμε αυτές τις πολιτικές παρουσιάζουμε σήμερα τις γυναίκες και τους άνδρες υποψηφίους της Δημοκρατικής Αριστεράς στο ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τα άτομα που συμμετέχουν εκφράζουν τη Δημοκρατική Αριστερά όπως έχει εξελιχθεί στα 2 χρόνια της ύπαρξής της, εκφράζουν τις καταβολές της στο χώρο της Ανενωτικής Αριστεράς αλλά και τις συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί τον τελευταίο χρόνο. Συμμετέχουν άτομα που σηματοδοτούν τη συνέχεια με την αριστερά από την εποχή της Εθνικής Αντίστασης, του αντιδικτατορικού αγώνα και την προσπάθεια της ανανέωσης μετά τη μεταπολίτευση. Συμμετέχουν άτομα με πλούσια κοινωνική και επαγγελματική δράση, τα οποία όμως ορισμένα από αυτά για πρώτη φορά δραστηριοποιούνται στην πολιτική σε αυτό το επίπεδο. Συμμετέχουν άτομα όλων των ηλικιών, με κοινό όμως χαρακτηριστικό ότι έχουν νέες αντιλήψεις για την πολιτική και την προοπτική της χώρας. Με μεγάλη ευχαρίστηση λοιπόν παρουσιάζω τις γυναίκες και τους άνδρες που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τη Δημοκρατική Αριστερά στην εκλογή της 6ης Μαΐου. Κοιτάξτε, η στόχη είναι να πετύχουμε όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό μπορούμε. Τώρα το τι θα γίνει με βουλευτικές έδρες όπως ξέρετε είναι λίγο πολύ ρουλέτα λόγω του εκλογικού συστήματος αλλά νομίζουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα ότι θα έχουμε μία ενδεχομένως και δύο έδρες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.